Το καστέλι Κισάμου βρίσκεται στην ίδια θέση που υπήρχε η αρχαία πόλη Κίσαμος. Και παρά το γεγονός ότι ήταν λιμάνι της αρχαίας Πολυρρήνειας, ήταν αυτόνομη πόλη και είχε δικά της νομίσματα. Η αρχαία Πολυρρήνεια ήταν χτισμένη στη βόρειο-δυτική πλευρά του υψώματος που βλέπουμε, σε υψόμετρο 418 μέτρων. Κατά την ρωμαϊκή περίοδο, η αρχαία Κίσαμος είχε ωραία οικοδομήματα, θέατρο και υδραγωγείο που έφερνε το νερό από την Πολυρρήνεια, όπως αναφέρει ο Ονόριο Μπέλη στα τέλη του 16ου αιώνα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα σε διάφορα σημεία της πόλης δείχνουν ότι η αρχαία Κίσαμος ήταν μια πόλη που της άρεσε η πολυτέλεια. Τα εκθέματα του μουσείου προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Κισάμου και χρονολογούνται από την προϊστορική εποχή μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Το 1415, ο Φλωρεντινός ιερομόναχος Χριστόφορος Μποντελμόντι ήταν ο πρώτος χαρτογράφος στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Το 1538, το φρούριο της Κισάμου καταστράφηκε από τον αρχιπειρατή Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα και το 1554 ανοικοδομήθηκε ξανά. Το 1941, στη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, το καστέλι Κισάμου δέχθηκε καταιγιστικό βομβαρδισμό.